Τίποτα. Αγανάκτηση για το μαρτύριο της σταγόνας στις λούρες του Δήμου Γόρτινας. Δεν υπάρχει σταγόνα νερό, έχουμε ξεραθεί. Πάω στο Ασίμ τώρα για τις καλύστερες. Θα τις γεμώσω νερό για να κάνουμε λάτρα στο σπίτι. Έχουμε ξεραθεί, έχουμε τα ζώα μας, δεν έχουμε να πιούμε, δεν έχουμε να πληρούμε. Δεν θα ξεραθούν όλα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τα απέναντι χωριά έχουν όλα νερό, αλλά δεν αφήνουν να έρθει πάνω. Κάτοικοι του χωριού καταγγέλνουν στο τηλεοπτικό φακό ότι έχουν μείνει χωρίς νερό εδώ και 4 ημέρες. Ορίστε. Τίποτα. Δεν έχουμε νερό. 4η μέρα σήμερα. 4η μέρα χωρίς καμία ειδοποίηση. Και λάτε να δείτε, έχω 3 παιδιά μέσα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή, εμείς θα αγοράζουμε εξάβες για να πληνόμαστε. Πρέπει να πληρώνουμε παιδική γεώτρηση, τι θα κάνουμε. Και καύσωνα. Εν μέσω καύσωνα. Χάλια είναι. Χάλια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω γιατί δεν μπορούμε να πληθούμε. Καταρχάς, δεν μπορούμε να πλύνουμε ρούχα. Δεν μπορούμε να πλύνουμε τα πιάτα μας. Δεν μπορούμε να ποτίσουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα ζώο. Έχουμε τις κότες και δεν μπορούμε να τους βάλουμε. Ναι, δηλαδή πραγματικά είναι τραγικό έτσι. Χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος. Δεν ζει. Τι να κάνουμε. Και όλος ο Δήμος ο Γόρτινας ποτίζει ελιές. Πηγαίνετε, δείτε στα χωράφια κολεκτέρ με νερά και ιστορίες. Ελιές και αμπέλια. Και πάει να μην έχουμε να πληθούμε. Κάτι πρέπει να γίνει από το Δήμο, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και ανεβαίνουν και θερμοκρασίες. Ναι, έτσι, με τόση ζέστη είμαστε χωρίς νερό. Το καλοκαίρι έχουμε μεγάλο θέμα. Κάθε καλοκαίρι είναι αυτό. Κάθε καλοκαίρι. Και τι έχουμε... είναι η απάντηση που σας λένε οι αρμόδιοι. Δηλαδή, δεν έχουν υγειοτρείς νερό. Στην έλλειψη νερού φαίνεται ότι αποδίδουν το πρόβλημα οι αρμόδιοι, ενώ την ίδια ώρα ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, Βασίλης Πατέτσος, τονίζει την ανάγκη ενεργοποίησης παλιάς γεώτρησης στην περιοχή. Και έχουμε γεώτρηση με 40 κυβικά νερό πόσιμο. Και δεν την εκμεταλλεύονται. Είναι στάσιμη, κανείς δεν τη δουλεύει. Ενώ υπάρχει γιώτες με ναι. Εγώ. Και είναι για τις λούρες, είναι γαρμένη, τώρα δεν ξέρω τι γίνεται. Πόσο καιρό είναι αυτή η κατάσταση? Αυτή είναι 7-8 χρόνια. Τι είναι ανενεργή? Ναι. Και εδώ θα ψοφήσουμε, δεν θα πλύνουμε τα κοπέλια μας για κάθε τη γιώτρηση. Δεν το καταλαβαίνω. Και θέλουμε να ανοίγουμε άλλες γιώτρες, να δίνουμε άλλα λεφτά. Όταν έρθει να ψηφίσει, να τις βλέπεις από εδώ, σε παίρνει τηλέφωνο, να αυτό, να σου κάνει καλό. Και δεν είναι το βασικό αγαθό. Δεν το έχουμε και ούτε πρόκειται να το έχουμε. Δημότες στην Επίρ και Μανία μαρκετούς να κουβαλούν νερό από γειτονικά χωριά για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους. Δεν υπάρχει νερό, μας λένε. Αυτό. Δεν υπάρχει πώς δεν υπάρχει νερό, δηλαδή γιατί έγινε, εμείς γιατί πληρώνουμε? Ναι, δεν έχουμε πάντως νερό, δεν έχει έρθει νερό. Έχουμε θέμα, δεν έχουμε νερό καθόλου, πάει πάνω που είναι ψηλά. Και είναι και οι ζέστες τώρα, πρέπει να είμαστε στα αρκοντήσια όλη μέρα για να μην βγούμε όξο να πληρούμε. Δεν έχει νερό να πληρούμε. Τελείωσε. Η κατάσταση είναι εφιαλτική με φόντο και τις υψηλές θερμοκρασίες, με δημότες να διαμαρτύρονται και να ζητούν λύση από τους αρμόδιους.